παρακαλώ, πότε θα έρθει ετούτη ώρα η καλή που θα φύγει από την Κύπρο ο κορονοϊός. Η λαϊκή αγορά Στροβόλου επαναλειτουργήσε έπειτα από σχεδόν 2 μήνες. Οι πολίτες με ενθουσιασμό επέστρεψαν εδώ για να ψωνίσουν, αλλά και οι παραγωγοί τους υποδέχθηκαν με χαμόγελο. Οι περισσότεροι πολίτες που μίλησαν στο Web TV του Πολίτη δήλωσαν ότι δύσκολα θα κάνουν διακοπές φέτος εκτός Κύπρου, όχι μόνο λόγω των περιοριστικών μέτρων, αλλά και λόγω της οικονομικής κατάστασης και της αβεβαιότητας που επικρατεί. Πώς βλέπεις την πρώτη μέρα της λειτουργίας σας, επαναλειτουργίας σας? Είναι μια χαρά, είναι δόξα σε Θεός, ο κόσμος είναι πιο προσεκτικός που μόνος του. Παίρνουν όλες τις προφυλάξεις και εμείς φυσικά όσο μπορούμε. Είναι ενθουσιασμένος που είστε στη λαϊκή, διότι είναι πιο ανοιχτά, είναι πιο υπαιθρία. Φυσικά είναι και πιο αραιός ο κόσμος, διότι είναι μεγάλη χωρή. Εντάξει, ήρθαμε και εμείς να πουλήσουμε τα προϊόντα μας, διότι μέχρι στιγμής δεν είχαμε που να τα δώσουμε. Εσύ θα πας διακοπές φέτος στην Κύπρο, μια και όπως φαίνεται θα μπορούμε να ταξιδέψουμε εύκολα στο εξωτερικό. Βέβαια, να πάω τις διακοπές μου σε κάποια άλλη επαρχία, να ξεσκάσω και εγώ λίγο από την καθημερινότητα. Από πού είσαι εσύ? Από Πάφο. Και πού θέλεις να πας? Θα πάω στη Λάρνακα. Λοιπόν, είσαστε μετά από 1,5 μήνα, είστε πίσω στην λαϊκή αγορά. Πώς βλέπετε την κατάσταση ως πελάτης? Ως πελάτης στερηθήκαμε εδώ. Στερήθηκα specially τα τραγούδια του Στέλιου και του Ανδρέα του γιού του που μας κάνει μεγάλη εξυπηρέτηση. Ήρθα να δω, είναι όλοι οι φίλοι μου εδώ πέρα, οι πολιτές. Να κάνουμε τα ψώνια μας και εύχομαι σε όλον τον κόσμο χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση και καλή συνέχεια και να αυτός ο κόρονος να ψοφήσει. Θα πάτε διακοπές φέτος εντός Κύπρου, θα στηρίξετε την οικονομία της Κύπρου μέσω του τουρισμού, δεν μπορούμε να ταξιδέψουμε? Να σας πω, εγώ είμαι πολύτεχνος, έχω 8 παιδιά. Τα holidays μου τα κάνω από μόνος και δεν δίνω πολλά στην οικονομία. Παίρνω, το ξέρετε αυτόν, ό,τι δυνατότητες έχουμε. Καλημέρα σας, καλωσορίζετε. Καλημέρα. Κύριε Στέλιο, να μου πεις λίγο πώς βλέπεις την κίνηση στη λαϊκή αγορά εδώ στο Στροβόλο σήμερα. Σήμερα η κίνηση μπορώ να πω ήταν καλή, διότι ο κόσμος πεθύμισε τις λαϊκές αγορές να έρθει, διότι τα προϊόντα μας εδώ, κάθε παραγωγός, είναι φρέσκα, το ακόφκομε το απόγευμα και το πρωί είμαστε εδώ στις λαϊκές αγορές. Βρίσκουν πιο χαμηλές τιμές, πιο φρέσκα προϊόντα και ο κόσμος επεθύμισε να έρθει. Είναι και πιο ασφαλές, με στην ανοιχτό αέρα. Τηρούμε τις αποστάσεις, τα μέτρα, μάσκες, γάντια. Θα πάτε διακοπές φέτος εντός Κύπρου, πού είναι έτσι η κατάσταση? Εγώ πάντα είναι εντός Κύπρου που κάνω διακοπές, διότι έχουμε τόσα ωραία μέρη στην Κύπρο που πιστεύω ότι πολλοί από εμάς έχουν τόπους που είναι πιάμε. Και είναι καλό να εξερευνήσουμε πρώτα τη χώρα μας και με τούτο το πρόβλημα με τις θύσεις έτσι, νομίζω είναι καλύτερα να δούμε τι έχει η χώρα μας που δεν το είδαμε. Πεις πώς πάει η πρώτη ημέρα στην επιστροφή σας εδώ στη λαϊκή αγορά του Στροβόλου? Πάρα πολλά ωραία, μακάρι να είναι καλά ο κόσμος, ετοίμησε μας, τον ευχαριστούμε
Έτσι επιφυλακτικά, αλλά έρθει ο κόσμος και ψωνίζει, είναι πάρα πολύ. Εσείς φέτος θα κάνετε διακοπές εντός Κύπρου, πώς είναι η κατάσταση, πώς θα περάσει ο καλοκαίρι σας? Σίγουρα, Κύπρο. Πού να πάμε με στα αεροδρόμια, με στα αεροπλάνα. Είχαμε ταξίδι προγραμματισμένο και ακυρώσαμε το. Για ποια χώρα? Βιέννη. Ακυρώσαμε το. Πάμε στην Κύπρο. Λοιπόν, κύριε Ελοΐζου, θέλω να μας πείτε, έτσι ως εκπρόσωπος των παραγωγών εδώ στη Λαϊκή Αγορά Στροβόλου, πώς βλέπετε την πρώτη ημέρα της επιστροφής σας εδώ στη Λαϊκή? Καταρχήν, θέλω να ευχαριστήσουμε τον Δήμο Στροβόλου που διάθεσε τον κόσμο του να οργανώσει σε τέτοιο βαθμό ώστε να μπορεί η Λαϊκή Αγορά να ανοίξει. Όπως έγινε και την προηγούμενη Τετάρτη με τον Δήμαρχο Στροβόλου και τον Δήμο Λευκοσίας, σήμερα τα πράγματα λειτουργούν ομαλά. Όπως βλέπετε, υπάρχουν οι αποστάσεις μεταξύ των παραγωγών με τις μάσκες, τα αντισηπτικά, όπως βλέπετε, απέναντι. Ο κόσμος, αν και δεν περιμέναμε τόσον κόσμο, ήρθε στην Λαϊκή Αγορά. Είχε αρκετό κόσμο στην Λαϊκή Αγορά σήμερα. Φέτος προφανώς λίγοι θα ταξιδέψουν. Εσείς πώς θα στηρίξετε την Κύπρο? Θα πάτε διακοπές εντός Κύπρου? Ποιο είναι το πρόγραμμα σας λόγω και το ότι έρχεται καλοκαίρι? Όπως σας είπα προηγουμένως, είμαι παραγωγός. Εμείς καλοκαίρι δεν έχουμε διακοπές. Εμείς και 15 Αυγούστου είμαστε στα Βεργόλια. Γι' αυτό δεν βλέπουμε διακοπές το καλοκαίρι. Εμείς είμαστε, μπορούμε το χειμώνα να πάμε διακοπές. Πιστεύω ότι οι Κύπροι θα μείνουν δεν θα πάνε διακοπές. Μπορεί να υπάρχει εσωτερική μετακίνηση των πολιτών, αλλά εξωτερικών το βλέπω λίγο δύσκολο, όπως και το αντίθετο. Εσείς φέτος θα πάτε διακοπές εντός Κύπρου ή δεν θα πάτε καθόλου? Καθόλου. Δεν έχει διακοπές. Λόγω της οικονομικής κατάστασης που επικρατεί? Βέβαια. Πώς βλέπετε την κατάσταση? Τώρα μόλις μπήκαμε μέσα, οπότε να την ελέγξουμε σε λίγο. Ο κόσμος πάντως προσέχει. Είστε αισιοδόξοι για την επόμενη μέρα, τρόπο ξεκίνησαν να χαλαρώνουν τα μέτρα? Θα πρέπει να πιστέψουμε πίσω όπως είμαστε παλιά. Φέτος, λόγω της οικονομικής κατάστασης που επικρατεί, θα πάτε διακοπές, θα μείνετε εντός Κύπρου, αντιλαμβάνομαι, ή καθόλου? Εντός Κύπρου και θα δείξει. Θα στηρίξουμε τον τόπο μας. Σίγουρα, ναι. Φέτος, λόγω της οικονομικής κατάστασης, διακοπές ή καθόλου διακοπές? Πάντοτε θα υπάρχουν στο και λίγες μέρες εντός Κύπρου. Εντός Κύπρου, πού πάτε συνήθως? Συνήθως βουνό. Βουνό, Πεδουλά, Μαθιάτη και ορεινές περιοχές. Τι κάνετε? Καλά εσείς? Καλά, πώς επιένει έτσι η πρώτη μέρα εδώ στη Λαϊκή, μετά που δύο μήνες που ήταν κλειστή η επιστροφή σας, πώς την είδατε την κατάσταση? Πολλά πιο καλή παρά που ήταν. Προτιμάτε εδώ την Λαϊκή παρά τις κλειστούς χώρους? Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω επιτακτικά, αλλά ήρθα σήμερα έτσι να δω πώς γίνεται. Διότι πρώτη έξοδος. Η πρώτη έξοδος μετά την καραντίνα? Ναι. Φέτος θα πάτε διακοπές εντός, εκτός, που είναι δύσκολο φανταζόμαι για εκτός? Μπορεί και να πάμε, διότι πήγαμε και πρόβεση στην Ισπανία, μπορεί κάπου να πάμε. Λόγω οικονομικών αντιλαμβάνομαι? Όχι οικονομικών, είμαι καλά. Πώς ήταν η επιστροφή στη Λαϊκή Αγορά? Καλά, περάσαμε. Νιώθετε πιο ασφαλείς επειδή είναι ανοιχτός χώρος? Πιο ασφαλισμένα, με τις μάσκες, με τα γάντια. Είσαστε αισιόδοξος τώρα που άρχισε η χαλάρωση των μέτρων για τις επόμενες μέρες που θα έρθουν? Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, νομίζω. Φέτος προβλέπονται διακοπές εντός Κύπρου, καθόλου διακοπές λόγω οικονομικών? Να δούμε. Ανάλογα τον οικονομικό σας. Ανάλογα τον οικονομικό, ανάλογα αν ανοίξουν. Να περάσουν. Προτιμάτε την Κύπρο ή το εξωτερικό για διακοπές συνήθως? Προτιμώ την Κύπρο τώρα. Να μην ευκαινούμε έξω.